Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται κυρίως για τα νησιά και για την κάλυψη των νησιών, να έχουμε από τον ίδιο την απάντηση. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσουμε σωστά τους νησιώτες για το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της Αιγαίας. Ακριβώς, κύριε Υπουργέ, επειδή μας ακούει όλη η Δωδεκάνησος αυτή την ώρα και τα νησιά έχουν τα ζητήματά τους, βεβαίως πρώτη και καλύτερη στη λίστα είναι η ΚΟΣ. Όταν υπάρχουν δηλώσεις από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Εξαδάκτυλου, ο οποίος λέει ότι είναι ένα άρθρο αυτό επικίνδυνο για το ΕΣΥ, ενώ την επίταξη, έτσι να μην τα λέμε, είναι γνωστά για την οικονομία του χρόνου, το οποίο θα καταστήσει τις νησιωτικές και τις άγονες περιοχές ακόμα λιγότερο ελκυστικές και ότι θα έχουμε ένα απόλυτο blackout με ευθύνη της κυβέρνησης, φανταστείτε η ΚΟΣ να μείνει χωρίς συνταγογράφηση, νομίζω ότι αυτό επιβάλλεται να απαντηθεί για τον κόσμο που ακούει και ανησυχεί. Κοιτάξτε, η νομοθετική μας πρωτοβουλία έχει μια σειρά άρθρων σήμερα. Όλα τα άρθρα είναι αυξημένα κίνητρα και πολύ σοβαρά οικονομικά κίνητρα για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στα νησιά, γιατροί δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στη χώρα όπου δίνουμε το χρόνο επιπλέον 7.200 ευρώ στους γιατρούς για να επιλέξουν ένα σε ένα νησί. Και πολλά άλλα κίνητα. Πληρώνουμε τους στρατιωτικούς γιατρούς, πληρώνουμε τους εκτάκτους, τα πάντα. Έχουμε μια σειρά κινήτρων, ναι, για να κάνουμε την επιλογή ενός γιατρού να έρθει, παραδείγματος χάρη στην ΚΟ, πολύ πιο ελκυστική. Mm-hmm. Το τύμαχο άρθρο, ναι, είναι το ακροτελεύτιο άρθρο της πρωτοβουλίας που λέει, εάν έχεις κάνει όλα τα άλλα, mm-hmm, και δεν έχεις καμία άλλη επιλογή, ποια είναι η τελευταία σου λύση. Ναι. Ναι. Παρότι είτε τελευταίο, ήρθε πρώτο τελικά στη συζήτηση. Όχι, αυτό... πρώτο ήρθε από τις αντιδράσεις. Από τις αντιδράσεις, ναι, προφανώς. Από τις αντιδράσεις αναφέρομαι. Και εδώ το έχω διατυπώσει αυτό και τις προηγούμενες μέρες, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά απορώ ότι πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία, τόσος θόρυβος, όταν μιλάμε, αν τουλάχιστον είναι έτσι τα πράγματα και τα έχουμε αντιληφθεί σωστά, για 2-3 εφημερίες το ούτε μήνα. Ούτε καν για 2-3. Για την ΚΟ που γίνεται όλη η φασαρία, επειδή μετακινήσαμε ήδη γιατρό από την Αθήνα, παθολόγο, ξέρετε γιατί πραγματικά μιλάμε. Για 1 εφημερία το μήνα. Γιατί λοιπόν τέτοιος χαμός? Μήπως υπάρχουν τίποτα ψηλά γράμματα που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, δηλαδή, και ελοχεύει? Για 1 εφημερία το μήνα για το επόμενο τετράμινο το πολύ. Δηλαδή μιλάμε για 4 εφημερίες. Όλη αυτή η φασαρία που βλέπετε είναι για να κάνουν οι παθολόγοι ιδιώτες της ΚΟ 4 εφημερίες σε 4 μήνες. 1 εφημερία το μήνα. Το θεωρώ, τι να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, σε έναν ιδανικό κόσμο όπως εγώ το φαντάζομαι, θα έπρεπε να έρθει ο σύλλογος της ΚΟ και να μας ζητήσει εκείνος εθελοντικά να μπει στα νοσοκομεία, όχι εμείς να τον καλούμε. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί εδώ είναι μια κατάσταση έκτακτης δεν ανάγκης, όπως έχει δηλαδή, ότι διαμορφωθεί. Οι ιδιώτες, ναι, γιατροί της νήσου ΚΟ αδιαφορούν αν το νοσοκομείο δεν λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή η ΚΟΣ, ξέρετε, έχει ένα συμβολισμό, έτσι, τον σύντομο κράτος. Βέβαια, ένα παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι και ένα οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Είναι η πατρίδα του πατέρα της ιατρικής. Ναι, ξέρετε τι μου λένε όμως. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχουν δώσει όλοι όρκο. Mm-hmm. Προφανώς, προφανέστατα. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Με τον κύριο Χρυσόπουλο, τον διοικητή του νοσοκομείου που μιλάω, μου λέει ότι έχω έρθει σε επαφή με παθολόγους, οι οποίοι λένε ότι θα ήθελαν, αλλά διστάζουν. Δεν μπορούν, γιατί είναι άλλο η νοσοκομιακή παθολογία και είναι άλλο το ιατρείο σου. Για μία εφημερία το μήνα για να ξεκουράσουν κάποιους συναδέλφους τους, για να μην βρεθεί ο ασθενής χωρίς παθολόγο να μπαίνει στο νοσοκομείο. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πιστεύω πραγματικά ότι αξίζει πλέον να συνεχιστεί αυτή, ναι, η φασαρία. Πάμε. Εγώ εντυπωσιάζομαι το μέγεθος της φασαρίας. Ναι, και όλοι με εντυπωσιάζομαστε, έχω την εντύπωση. Έτσι εννοώ οι πολίτες που παρακολουθούν όλο αυτό το πράγμα. Και πάση περιπτώσει να το γίνεται πολύ ανάποδο, γιατί με ακούνε, ναι, σίγουρα τώρα και στην ΚΟ. Mm-hmm. Θα ήταν δίκαιο. Θα ήταν καλό για τον Υπουργό Υγείας να πει ότι αδιαφορώ αν δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Εντάξει, έκανα προσκλήσεις, δεν ήρθαν, έβαζα τα λεφτά, δεν ήρθανε. Έκανα το πράγμα που μπορούσα να κάνω και δεν ήρθανε. Ναι. Τι να κάνω, παιδιά, πάω διακοπές, τα λέμε του χρόνου. Mm-hmm. Θα σας άρεσε αυτό? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Δεν είναι αυτή η αποστολή σας. Δεν είναι αυτή του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Δεν είναι αυτή η αποστολή του. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πράττω το καθήκον μου.
αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να μην μείνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της νήσου ΚΟ χωρίς εφημερίδες στο νοσοκομείο. Και πραγματικά έχω ξεκλείσει όλα τα άλλα μέσα. Τώρα, αν αυτό είναι τόσο κακό που κάνω, τι να σας πω, σταυρώστε με. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον σε άλλες περιοχές? Έχουν κλείσει τα κενά παντού. Όλες οι άλλες περιοχές είχαν πρόβλημα, έχουν ήδη καλυφθεί από εθελοντές ιδιώτες και έτσι δεν υπάρχει κανένα μια φασαρική. Σπάρτη, να φανταστείτε, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπήκε η ίδια η πρόεδρος του Συλλόγου των Γιατρών. Η ίδια η πρόεδρος. Μάλιστα. Μπήκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Στην Ξάνθη μπήκαν 10 εθελοντές. Στην Ξάνθη, 10. Και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα στην ΚΟ 2. Δηλαδή η ΚΟΣ είναι η εξαίρεση αυτή την ώρα. Περιοχή, η μόνη περιοχή που ακόμα έχει πρόβλημα είναι η ΚΟΣ. Μάλιστα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Τώρα, για να φύγουμε λίγο από αυτό, επειδή τις προάλλες και στην Επιτροπή Περιφερειών εκεί ανακοινώσατε μια δέσμη μέτρων τα οποία θα... Τα οποία τώρα ψηφίζουμε. Ναι. Τη Δευτέρα ψηφίζονται. Δεν τα ανακοίνωσα στην Επιτροπή για να τα κάνω στο μέλλον. Τα ψηφίζουμε τη Δευτέρα, θα ισχύουν από Τρίτη. Και ΦΕΚ μέσα στον Αύγουστο, όπως είπατε, ναι, όλα αυτά. Έτσι. Να σας πω τώρα, κυρίως είναι οικονομικά τα κίνητρα. Όλος ο σκοπός μας είναι να βγουν όλα αυτά σε ΦΕΚ τον Αύγουστο και να επαναπροκηρύξουμε τις θέσεις με τα νέα κίνητρα το Σεπτέμβριο. Ναι. Ώστε μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε διορίσει μονίμους γιατρούς. Mm-hmm. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Τι λέμε στους ιδιώτες γιατρούς? Βάλτε λίγο πλάτη για αυτό το τρίμηνο. Μέχρι να γίνει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά θα δείξει πολύ καλόπιστα. Δεν αισθάνομαι ότι λέω κάτι φοβερά παράλογο. Αυτό το επίσης λέγεται είναι το εξής, ότι η πράξη έχει αποδείξει ότι δεν επαρκούν μόνο τα οικονομικά κίνητρα, δεδομένου ότι, παράδειγμα, στη Σαντορίνη, όπως ξέρω, προκηρύξατε θέση 9.000 ευρώ μεικτά. Έτσι. Δεν είναι, λένε, πολλοί μου το λένε αυτό, και οι γιατροί και οι διοικητές νοσοκομείων, ότι δεν είναι το οικονομικό μόνο το κίνητρο, ότι χρειάζονται ενδεχομένως και κάποια άλλα, με τις μοριοδοτήσεις, βαθμολογικά κίνητρα. Αυτά όλα έχετε αυτά σκοπό να τα δείτε. Και ναι, όλα θα τα νομοθετήσουμε. Όλα. Όλες αυτές οι προτάσεις, το έχω ανακοινώσει και στον ΠΙΣ, θα γίνουν δεκτές. Ναι. Το γενικότερο επίσης θέμα το οποίο τίθεται και το βλέπω σε όλες τις ανακοινώσεις που βγαίνουν και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο, με τις επιτάξεις, τέλος πάντων, ότι αυτά είναι μπαλώματα, είναι εμβαλωματικά σε ένα ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, που νοσεί, και ότι αν δεν φτιάξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λύσεις αυτές δεν γίνονται. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Είναι το ακροτελεύτιο μέτρο μια σειράς άλλων μέτρων. Ναι. Πράγματι είναι το μέτρο όταν δεν έχει αποδώσει κανένα άλλο. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά λέω ότι αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, την οποία ευαγγελίζονται όλοι. Μα προχωράει η μεταρρύθμιση. Προχωράει η μεταρρύθμιση του ιδιωτικού έργου των γιατρών, ναι, για να είναι πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τα απογευματινά χειρουργία για να είναι πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Αυξήσαμε το μισθό στις εφημερίες και στο μισθό τους για να είναι πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Mm-hmm. Αυξήσαμε το μισθό στα άγωνα και αυξήσαμε και τα άγωνα για να είναι πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Μα χτίζουμε το νέο ΕΣΥ. Μάλιστα. Αλλά να ξέρετε κάτι. Οι μεταρρυθμίσεις δεν δουλεύουν τι ψήφισες τη Δευτέρα, έχεις αποτέλεσμα την Τρίτη. Ναι. Δεν στρίβουν τα καράβια με ένα νεύμα του φρυδιού. Απλώς θέλουν κάποιο χρόνο για να στρίψουν. Mm-hmm. Εγώ κρατώ, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο είπατε, ότι παντού υπήρξε τελικά προσφορά. Εγώ θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση, ναι, στους γιατρούς να μην ταλαιπωρήσουν τον κόσμο σήμερα και τη Δευτέρα και να μην αρνηθούν την άλλη συνταγόραφηση. Διότι θεωρώ την συνδικαλιστική αυτή αντίδραση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εξαιρετικά ακραία, mm-hmm, εξαιρετικά ακραία. Εάν εφαρμοζόταν, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη δημόσια υγεία. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας γιατρός που έχει ορκιστεί στον Ιπποκράτη θα μπει ο ασθενής, θα του πει: έχω ανάγκη να πάρω αυτά τα φάρμακα, θα του πει: πήγε πλέον στο τσέπη του, έκανα συνδικαλισμό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πιστέψω. Mm-hmm. Ειλικρινά. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ένδειξη για ανάκληση αυτής της απόφασης, έτσι. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω και φασαρία. Νομίζω ότι πάει καλά, γιατί έχει ξεκινήσει μια ημέρα, δεν βλέπω διαμαρτύρες του Υπουργείου. Νομίζω ότι δεν έχει συμμετοχή. Αλλά δεν το, μην το προδικάσω, θα το δω το βράδυ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι, ναι. Τις προάλλες βρεθήκατε στη Σύρο, γιατί μιλάμε τώρα για περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και εκεί κάνατε, όπως είπατε, μια χαρτογράφηση των αναγκών. Στη Σύρο κάναμε, ναι, κάτι που δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία και δεσμεύομαι να το κάνω και για το 12. Προλάβετε το ερώτημά μου. Αυτό θέλω να σας πω, αν θα το επαναλάβετε αυτό, ναι, και στα 12. Ναι, εννοείται. Ναι. Θα γίνει και για τα 12. Τι κάνατε κάτι που δεν ακριβώς ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Όπως? Μαζέψαμε και μιλήσαμε 3,5 ώρες με τους δημάρχους και τους αρμοδίους αντιδημάρχους υγείας, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, την αρμόδια γενική γραμματέα, τον αρμόδιο υφυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό,
μια συνολική συζήτηση ανά νησί, αλλά και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ τους. Καταγράψαμε τα επίγοντα αιτήματα, πρέπει να σας πω ότι ήδη από τη συνάντηση που μετακινήσει γιατρούς σε αυτά που συμφωνήσαμε όλοι ότι είναι τα πιο επίγοντα, ήδη πάμε σχάρη πήγε ένας γιατρός στη Μήλο, που είχε τεθεί ένα μεγάλο θέμα και στη συζήτηση, και συντονίσαμε τις προσπάθειες όλων των κυκλάδων προς μια ενιαία κατεύθυνση. Για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό να ξέρετε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Ναι. Το ίδιο σου να κάνω και θα το κάνεις. Ξέρετε, η νησιωτικότητα. Τα νησιά μας είναι υπέροχα, είναι ο μεγάλος πλούτος της χώρας, δεν με αμφιβολία. Αυτό που κάνει την Ελλάδα τόσο λαμπερή και ξεχωριστή. Αλλά από την άλλη, για την υγεία δημιουργούν πολλές προκλήσεις. Η γεωγραφία των νησιών κάνει τις παροχές υγείας πολύ πιο δύσκολες από ό,τι στην υπηρετική χώρα. Λοιπόν, θέλω να συντονίσω τις δυνάμεις του κράτους στο σύνολό τους, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μου. Μακάρι να επιτευχθεί επιτέλους αυτό, γιατί αυτή η συζήτηση για τα νησιά, την υποστελέχωσε την αδυναμία των δημοσίων δομών υγείας, κρατά δεκαετίες, έτσι, δεν είναι μια τελευταία συζήτηση. Δεν έχει καταστεί δυνατόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να υπάρξει μια αποτελεσματική παρέμβαση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ευχής έργων το οποίο κάνατε στις Κυκλάδες, να το κάνετε και στα Δωδεκάνησα, να ξέρουμε ένα νησί, γιατί. Τι μιλάμε και έτσι βεβαίως μπορείτε και εσείς να σχεδιάσετε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Μια έτσι. Και μιλάμε για τα νησιά αεροδιακομιδές. Βασίζονται είχαμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Είχαμε μια ευρεία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα για τις αεροδιακομιδές. Μια σύσκεψη που, αν θέλετε, έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που κάναμε στις Κυκλάδες. Γιατί παρουσιάζουμε στον κύριο Πρωθυπουργό το ανάλυφο των νησιών και τις προτάσεις που μας έκαναν οι ίδιοι οι δήμαρχοι για τις αεροδιακομιδές. Για να δείτε ότι αυτές οι συναντήσεις δεν πάνε χαμένες. Και νομίζω ότι με τα ελικόπτερα που θα αγοράσουμε μέσω του προγράμματος Αιγής 4 τον αριθμό και θα προσθέσουμε στο στόλο, θα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά του χρόνου. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Θα είναι άλλη εποχή. Να ξέρετε ότι ο πολιτικός μου σκοπός, δεν λέω θα πετύχω σε ένα χρόνο, αλλά ο πολιτικός μου σκοπός είναι να μηδενίσω τις μεταφορές της ενπλό. Ναι. Εγώ δεν θέλω ασθενείς να μπαίνει σε καράβι. Θέλω ασθενείς να μεταφέρονται, αν πρέπει να μεταφερθούν όλοι με κάποιο πληθυντικό μέσο. Θεωρώ το καράβι ή το οποιοδήποτε πλουτό μέσω πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να ασθενεί. Λογικό, ναι. Κάτι τελευταίο το οποίο έθεσε ακροατής αυτή τη στιγμή και λέει είναι ζωτική σημασία για μας. Αν οι επικουρικοί που εργαζόμαστε λέει στα νοσοκομεία και οι παγόμαστε στο λοιπόν θα ανανεωθούν μέχρι και το 27. Άπαντες. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κρατώ από τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ το γεγονός ότι στην ΚΟ αυτή την ώρα είναι το μόνο μέρος, το μόνο νοσοκομείο στο οποίο δυστυχώς, αυτό μου το επιβεβαίωσαν λίγο πριν και οι επαφές που είχα πριν μιλήσουμε για να έχω μια εικόνα τι γίνεται. Διαβουλεύσεις λέει συνεχίζονται. Εγώ κάνω άλλη μια αίτηση. Δυστυχώς δεν έχει αποτέλεσμα. Στους ναι. Παθολόγους, τις ιδιώτες της νήσου ΚΟ, έστω ένας, έστω δύο, έστω τρεις να βάλουν πλάτη. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλλά θέλουμε και λίγο τη δικιά τους βοήθεια. Παιδιά καλόπιστα, πολιτισμένα, συνεργατικά, συμπεριληπτικά, να πάμε να δούμε λύση για τον κόσμο. Καλά να τσακώνεται τώρα ο Άδωνης με τους γιατρούς και οι γιατροί με τον Άδωνη, αλλά αυτό δεν αφορά τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να βρει τον γιατρό του, να γράψει το φαρμακό του, να έχει τις καλύτερες δυνατές περιορίες υγείας. Αυτό υπηρετεί και ο Υπουργός και οι γιατροί. Και πρέπει να δούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Ναι, κατανοητό. Τώρα, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σας ζητήσω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τον κύριο Πολάκη και για την αποπομπή του από τον κύριο Κασελάκη, επειδή πρόκειται για άνθρωπο του δικού σας Υπουργείου. Ελπίζω ότι η αποπομπή είναι πραγματική και όχι fake. Διότι από ό,τι κατάλαβα, αυτά που ο κύριος Κασελάκη εναρτήσει του είναι λίγο του στυλ. Εντάξει, το βγάλαμε τώρα από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι φέτο χρόνο να το ξαναβάλουμε. Α, αυτό βλέπω. Θα ξανακάνω ΣΥΡΙΖΑ το σφάλι, με τον κύριο Κουρουπλή, αν θυμάστε. Λοιπόν, εάν αυτός είναι ο στόχος να ξανακατεβάσουμε ως βουλευτή όταν θα έχει ξεχαστεί το περιστατικό, νομίζω θα είναι μια πολύ μεγάλη κοροϊδία της κοινής γνώμης. Άρα θα χρεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το περιστατικό. Τώρα το περιστατικό αυτό καθ' αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό, δεν θα να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ένα πολύ λυπηρό περιστατικό. Είναι ένας εργοδότης, ο βουλευτής είναι εργοδότης εκεί, ο οποίος κάνει bullying σε μια εργαζόμενη γυναίκα και την κάνει να κλαίει. Δηλαδή, μια γυναίκα που δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει το δικαίωμα του λόγου, δεν μπορεί να περάσει τον εαυτό της, κατακρίνεται από τον εργοδότη της βουλευτή, κατακρίνεται γιατί δεν του αρέσει το πρόσωπό της. Με συγχωρείτε, εδώ πραγματικά δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, ίσως τα δάκρυα της κυρίας Λινού εκείνη την ώρα, διότι τι συνέβη, έκλαιγε η κυρία Πετρούλια, την έβλεπε η κυρία Λινού που έκλαιγε και συγκινήθηκε και ξακλαίγε αυτή. Και εκείνη, ναι. Λοιπόν,
ίσως τα δάκρυα της κυρίας Λινού εκείνη την ώρα να ξέπλυναν τον ΣΥΡΙΖΑ για την τροπή που είχε διαπράξει ο Πολάκης. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.